Του. Λοιπόν, ναι, γιατί είδα και αρκετού celebrities που είχαν πάει και παραπετήσαν και στην Πασαρέλα. Λοιπόν, έχει βάλει στο μάτι τη τηλεπαρουσιάστρια. Ας τον ακούσουμε, γιατί δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, γιατί είναι λίγο κόλαφος όταν μιλάει. Γενικώς έχει βάλει πολύ κόσμο στο μάτι. Θέλω να μου πεις αν θα έπαιρνε για μοντέλο σε επίδειξή σου, την Κατερίνα καινούργια. Την Κατερίνα καινούργια θα την έπαιρνε οπωσδήποτε σαν μοντέλο. Άβαυτη τελείως. Τα μαλλιά τη τελείως βρεγμένα με τζέλ. Και θα ήταν υπέροχη. Όχι να περπατάει γυναικουλίστικα και να κάνει το θηλυκό, αλλά να μου κάνει μια γυναίκα μοιραία, μια γυναίκα ιδιαίτερη. Την άλλαζε από αυτό. Απόλυτα. Έτσι όπως είναι, ας κάτσει εκεί που βρίσκεται. Τι δεν σ' αρέσει δηλαδή, αυτό που βλέπεις στην εκπομπή, ας πούμε. Δεν μ' αρέσουν. Η εκπομπή δεν μ' αρέσει γιατί είναι κουτί. Δεν μ' αρέσουν οι λεφαρίδες της γιατί νομίζω ότι κάνω ηλιοθεραπεία και έχω ένα στέγαστρο. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που ντύνεται με αυτά τα γελία ρούχα. Όλα αυτά δεν μ' αρέσουν. Η Ελένη Μενεγάκη, πώς σου φαίνεται. Η Ελένη Μενεγάκη πια είναι παλιά ιστορία, τελειώσαμε αυτό το θέμα. Είναι ένα στυλ ξεπερασμένο, το οποίο δεν ταιριάζει σε αυτή την εποχή, την πολύ δύσκολη. Είναι ένα στυλ ρουβά, όλα καλά, όλα ωραία. Και πουλάμε κατσαρόλες και μαχαιροπύρουνα. Δεν με αφορά. Δεν έχω τίποτα προσωπικά. Και στην εκπομπή της θα πήγαινα και στην πασαρέλα μου θα την έβγαζα. Δεν έχει καμιά σημασία. Το καλέσαι σίγουρα η Ελένη από αυτό. Τώρα είναι πρώτα.